Πάμε στον κύριο Κερίδη. Κύριε Κερίδη, ο Σπύρος ρώτησε, οποιοδήποτε ο διάλογος με την γείτονα θα αρχίσει πριν ή μετά τη σύνοδο? Ο κύριος Σουρμελίδης, επιτρέψτε μου να κάνω το διαχωρισμό. Ναι. Ήταν αυτός ο οποίος έθεσε ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Όμως πριν έρθω σε αυτό. Ελάτε. Άρα σε εμάς δεν θα απαντήσετε, κύριε Κερίδη. Μα εγώ το είπα, εγώ το ξεκαθάρισα. Δεν θέλω να απαντήσει, γιατί άλλα θα μου πει και άλλα θα ισχύουν. Κύριε, κύριε, να τοποθετηθεί και ο κύριος Κερίδης. Δεν μας ακούει καλά. Είναι Skype, είναι δύσκολο. Παρακαλώ να ακούω. Ακούω εδώ και σχεδόν μισή ώρα να λέμε πράγματα για να μην λέμε τίποτα. Απόδειξη ότι... Τα άλλα κόμματα έλεγαν πράγματα για να μην πουν τίποτα, γιατί οι συνάδελφοι μιλούν 3 λεπτά. Αναφέρομαι κυρίως στα άλλα κόμματα, ναι. Αλλά ακόμα και οι συνάδελφοι, ξεχωρίζω τον κύριο Σουρμελίδη, θα έρθω σε αυτόν, αξίζει πραγματικά απάντηση, είναι κέρια τα ερωτήματά του. Υπάρχει αντίφαση. Από τη μια κατηγορούμαστε ότι τρέχουμε γρήγορα να κλείσουμε θέματα με μυστική διπλωματία, λίγο πολύ αυτό κατάλαβα. Από την άλλη ότι είμαστε ακίνητοι και ότι δεν κάνουμε τίποτα και αφήνουμε τα θέματα να βαλτώνουν. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Πρώτον, αυτή η καραμέλα της ακινησίας που αφορά την προηγούμενη περίοδος δεν πρέπει να γίνεται άλοθη και να τη χρησιμοποιούν στο εξωτερικό ο Ερντογάν και άλλοι, όχι και τόσο φίλοι της Ελλάδας, για να ρίχνουν την ευθύνη των προβλημάτων και της μη λύσης των προβλημάτων στην Ελλάδα. Άρα καλή είναι η εσωτερική αντιπολίτευση, αλλά πάντοτε να έχουμε στο νου ότι μας ακούν στο εξωτερικό τι λέμε μεταξύ μας και μπορεί να το εκμεταλλευτούν. Ένα. Επειδή υπήρξε προσωπική αιχμή ως προς τις πρέσπες και προς εμένα, το γεγονός ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος μετριοπαθής είναι γνωστό, έχω δεχθεί άπειρα πειρά από διάφορους ψεκασμένους, οι οποίοι συνεργάστηκαν και με το ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ήμασταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Όμως και εμείς και το ΚΙΝΑΛ δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των πρεσπών, διότι θεωρήσαμε κακή συμφωνία. Στο βαθμό που έδινε εθνότητα και γλώσσα. Ας μην ξαναμπούμε στην κριτική, είναι γνωστή. Είναι. Επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και οι συνοδοιπόροι του να δημιουργήσουν μια σύγχυση και να καταδείξουν τη Νέα Δημοκρατία ανακόλουθη. Ουδέν ψευδέστερο. Εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αν κυρωθεί η συμφωνία, υπάρχει συνέχεια του κράτους, είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε και το κόστος της ακύρωσής της είναι πολύ μεγαλύτερο από το να την εφαρμόσουμε. Επειδή θέλω να πάμε μετά στις πρέσπες. Αυτό. Επειδή άλλωστε χάθηκε και το βέτο στο ΝΑΤΟ, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Μιλούσατε για βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Άρα, όπως ξέρετε, η συμφωνία μέσα προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βάλει βέτο και θα πρέπει να προχωρήσουμε στο βαθμό που τα Σκόπια βεβαίως εφαρμόζουν, η Βόρεια Μακεδονία εφαρμόζει τη συμφωνία στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Εμείς 24 Ιανουαρίου του 2019, ο πρωθυπουργός πλέον Κυριάκος Μητσοτάκης και τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε ότι θα βάλει βέτο στην ένταξη Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ναι, παρακαλώ πολύ να έρθουμε σε αυτό αμέσως μετά για να τοποθετηθούν και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, να απαντήσετε στο Σπύρο για το ο διάλογος, αν θα αρχίσει πριν ή μετά τη Σύνοδο, γιατί δεν πήραμε απάντηση, παρά το γεγονός ότι χαιρετήσατε το ερώτημα. Κυρία Γιάμελη, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, διότι σας άκουσα πραγματικά επί μισή ώρα και το να με διακόπτετε δεν βοηθάει και δεν με βοηθάει εμένα καθόλου. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι να κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών η θέση μας ήταν αυτή, άπαξ και κυρώθηκε, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, μην την κυρώσετε, θα την εφαρμόσουμε. Σε τίποτα δεν κοροϊδέψαμε τον ελληνικό λαό. Εμείς είχατε πει. Δεν θα τη βελτιώσετε. Επιμένετε να με διακόπτετε. Ναι, εμείς διάλογο κάναμε, κύριε Κερίδη. Είχατε πει θα τη βελτιώσετε και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, μήπως αυτό. Που είμαι με Skype και δεν έχω την ευκολία να σας ακούω. Λοιπόν, τα σούργελα και οι ψεκασμένοι ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στα συλλαλητήρια ποιοι ήταν? Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν γλώσσα ότι είναι προδότες ήταν ο αρχηγός των ψεκασμένων, υπουργός άμυνας τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, για να τα θυμηθούμε όλα. Και όταν κατέρευσε η κυβέρνηση βρήκαν καταφύγιο στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα οι άνθρωποι που ήρθαν στην εξουσία ως εθνικολαϊκιστές του χειρίστου είδους το 2015, κατηγορώντας τους αντιπάλους τους ως γερμανοτσολιάδες, κυβέρνησαν με τους ψεκασμένους σε
εθνικολαϊκιστές μακεδονομάχους του κυρίου. Μα αυτούς διαδηλώνατε. Κύριε Κερίδη, αγκαζέ τους είχατε στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη τους χλαμιδοφόρους. Θα μου επιτρέψετε. Να ολοκληρώσει, Γιάννη μου. Αν θέλετε, κυρία Γιάννη, μπορούμε να διακόψουμε. Σας προστατεύω όσο μπορώ, κύριε Κερίδη. Άμα δεν μας συμφέρει, είστε πολύ έμπειρος τηλεοπτικά σας, παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Μα τώρα να μιλάει ο κύριος Κερίδης για μακεδονομάχους που ήταν αγκαζέ στο Σύνταγμα. Ο κύριος Κερίδης δεν ήταν σε κανένα συλλαλητήριο, να μου επιτρέψετε, γιατί τις είδαμε τις φωτογραφίες. Ο αρχηγός ήταν εκεί. Μαζί ήταν πήγανε. Ο κύριος Σαμαράς, και τώρα πιτζαμάκια. Λατσουρίζουμε τώρα. Κύριο Κυρανάκη, είδα και του κοινά πολλούς. Μιλάει στον κύριο Κερίδη, μη μιλάτε εσείς για μακεδονομάχους. Να τον ακούσουμε παρακαλώ, δεν είναι εύκολη η σύνδεση μέσω Skype, θα σου δοθεί χρόνος να σχολιάσεις. Ελάτε παρακαλώ. Κύριε Κερίδη. Φτάσαμε στην αθλειότητα να έχουμε τον Υπουργό Άμυνας να κατηγορεί τον Υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ για προδοσία και τον Υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Υπουργό Άμυνα της κυβέρνησης Τσίπρας για απατεώνα, για το μεγαλύτερο απατεώνα και συκοφάντη. Λοιπόν, περί αυτού επρόκειτο η εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία. Θέλουμε η Βόρεια Μακεδονία να πετύχει. Είμαστε χαρούμενοι που βγήκε ο ΖΑΕΦ, σας το λέω. Εγώ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πολύ καλύτερη αυτή η λύση. Το είπε και η κυρία Μπακογιάννη στον Economist. Ελπίζουμε να μην ενεργοποιηθούν, οι κακές ρήτρες της συμφωνίας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα μπρος, διότι θέλουμε την ίδια σταθερότητα των Ευαμερίων. Θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα, ένα λεπτό, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πολύ. Άκουσα αυτό που λέτε, δώσε μου, Σπύρο μου, γιατί τώρα άνοιξε η κουβέντα με τους πρέσβες. Απλώς αλλάξαμε τη συζήτηση γιατί... Την αλλάξαμε. Είναι αλήθεια. Αλλά θέλω πάρα πολύ να ακούσω, γιατί με ρωτάει εδώ και το κοινό. Μου στέλνουν δήλωση του κυρίου Δένδια τον Ιούλιο του 19 και όχι μόνο, που έλεγε ο κύριος Δένδιας ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αλλάξει η Συμφωνία των Πρεσπών. Επικαλούμε τον κύριο Δένδια, γιατί είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Κερίδη, και δεν επικαλούμε διάφορους τύπους οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν διάφορα ακραία. Γιατί δεν είστε από τους ακραίους πράγματι. Γι' αυτό δεν θα θυμηθώ τα συλλαλητήρια, δεν θα θυμηθώ τους ψεκασμένους που εσείς τους χαρακτηρίσατε έτσι, δεν θα θυμηθώ τις περικεφαλές, τις χλαμίδες και τις φωτογραφίες της υπέρκομψης μέσα στο Σύνταγμα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ακούσω από εσάς. Ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς προοικονομούσατε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι επιβλαβής η συμφωνία και αναρωτιέμαι, έχετε κάνει κάτι για να μην είναι επιβλαβής? Πού είναι οι επιτροπές επιτήρησης, πού βρισκόμαστε με όλα αυτά? Επειδή με προκαλείτε, κυρία Γιάννη, θέλω να σας θυμίσω ότι τη χλαμίδα τη φόρεσε η κυρία Κουντουρά ως ΑΝΕΛ τότε, τώρα ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλαβαίνουμε το τσίρκο το οποίο ζήσαμε εδώ και 5 χρόνια. Την κουβέντα δεν την πήγα εγώ στις πρέσπες, μου την πήγατε εσείς. Και μάλιστα με προσωπικές αναφορές ο κύριος Στρατάκης σε εμένα προσωπικά. Άρα είχα υποχρέωση να απαντήσω. Δεν είναι ότι δεν θέλω να πω στα άλλα για τον ΝΑΤΟ και τις υπέστησες που ακούσαμε. Ήμουν πολύ σαφής ότι εσάς δεν σας είδαμε πουθενά, κύριε Κερίδη. Εννοείται. Είπαμε ότι δεν ήταν προσωπικό, ήταν για το κόμμα σας, κύριε Κερίδη. Δεν ήταν προσωπικές οι αναφορές. Δεν ήταν προσωπικές οι αναφορές. Για το κόμμα σας μίλησα. Να τον ακούσουμε, Γιάννη μου. Ελάτε, κύριε Κερίδη. Μήπως διαφωνούσε και με τα συλλαλητήρια ο κύριος Κερίδης. Δεν ξέρω. Αν διαφωνούσε, ας μας το πει, έστω και εκ των υστέρων. Κύριε, να τον ακούσουμε, σας παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Ελάτε. Επειδή αναφερθήκατε προσωπικά σε μένα και είπα, δεν αφορά προσωπικά εσάς. Γιάννη μου, να τον ακούσουμε. Το ξεκαθαρίζω. Τι θα κάνω τώρα. Κάνατε όμως αναφορά σε μένα. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα το παίρνετε πίσω. Όχι, το κόμμα σας. Ακούστε, εγώ προσωπικές αναφορές δεν κάνω. Το κόμμα, για το κόμμα σας μιλάω. Εσείς τους αγκαλιάσατε. Εσείς η Νέα Δημοκρατία αγκαλιάσατε τους Μακεδονομάχους. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Κατρούκαλο και τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Παγενάκη. Ελάτε, ο λόγος είναι δικό σας. Πριν από 10 λεπτά αναφερθήκατε σε μένα ότι δεν έχω αξιοπιστία να μιλήσω για την Τουρκία εξαιτίας της θέσης μου στο Μακεδονικό. Γιάννη, αυτό είπατε ακριβώς επιλέξει και ήταν προσωπική αναφορά σε μένα. Αντιλαμβάνεστε τώρα πώς το είπα. Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Και να απαντήσω όπως πρέπει. Από εκεί και πέρα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας κρυστάλλινη όταν ήρθε η συμφωνία στη Βουλή. Την καταψηφίσαμε.
Είπαμε ότι εάν ωστόσο κυρωθεί, σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και το Σύνταγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Και βεβαίως έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να υποχρεώσουμε τη Βόρεια Μακεδονία στη σωστή πλήρη εφαρμογή της και να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν να μην πάμε στο μακεδονικό μακεδονική εθνότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει την καλή γειτονία. Έρχομαι τώρα στην Τουρκία. Μάλιστα. Και σας λέω τούτο. Πρώτο, πολύ κακό για το τίποτα στο ΝΑΤΟ. Πολύ κακό. Λέγονται λόγια για να μην υποθεί το απλό. Το ΝΑΤΟ, το οποίο επιχειρεί να δείξει ότι κάτι κάνει στην ελληνοτουρκική διαφορά, δεν μπορεί φυσικά να κάνει πολιτικό διάλογο. Θέλει να βάλει μια τηλεφωνική γραμμή ασφαλείας μεταξύ των στρατιωτικών επιτελείων των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Ωστόσο, δεν πρόκειται περί παρεξήγησης στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είναι ότι δεν καταλάβαμε κάτι από την Τουρκία, όταν καθημερινά έχουμε τις δηλώσεις και τις πράξεις της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, επιχειρεί να βάλει ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο προεβλέπεται έτσι και αλλιώς στο παρελθόν, και επανερχόμαστε σε αυτό. Περί αυτού πρόκειται και τίποτα παραπάνω. Έρχομαι τώρα στο Βερολίνο. Είπαμε στο Βερολίνο το απλό. Το εξηγήσαμε, ενημερώσαμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τους διπλωματικούς τους συμβούλους. Κάναμε συζητήσεις στην Επιτροπή την Αρμόδια Εξωτερικών και Άμυνας, ότι δηλαδή τι σταματούμε τις προκλήσεις, όλες τις προκλήσεις, και προκλήσεις κάνει η Τουρκία, και ξεκινούμε τη διερεύνηση για να ξεκινήσουμε διερευνητικούς γύρους. Διερεύνηση της διερεύνησης. Αυτό τορπίλησε η Τουρκία στη συνέχεια και βρεθήκαμε ένα βήμα πριν την ανάφλιξη. Από εκεί και πέρα. Η σύγχυση της αντιπολίτευσης είναι απόλυτη. Ναι. Από τη μια μας κατηγορία για υποχωρητικότητα και από την άλλη όλα τη σχεδόν τα στελέχη βγαίνουν ενάντια στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση, η νέα ελληνική κυβέρνηση της αυτοπεποίθησης, παίρνει πρωτοβουλίες. Υπογράφει συμφωνίες ΑΟΣ όπως δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα προηγούμενα χρόνια με Ιταλία και Αίγυπτο. Κλείνει την εργαλειοποίηση του προσφυγικού στον Εύρο το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Μάλιστα. Κινητοποιεί στρατιωτικά τις ένοπλες δυνάμεις και πετυχαίνει νίκες σε ένα επίπεδο μακριά από μένα η θριαμβολογία. Αλλά το ξέρουν, έχουν γραφτεί στον τύπο και με τα F-16 και με τη Λίμνο, τη φρεγάτα και ούτω καθεξής. Και κυρίως κινητοποιεί τον διεθνή παράγοντα, όπου χάρη στο σωστό αφήγημα και χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη καταφέρουμε να δημιουργούμε ένα μεγάλο μέτωπο, μια ισχυρότατη πίεση προς την Τουρκία, η οποία φέρνει αποτέλεσμα και η οποία αναγκάστηκε την ίστατη ώρα, το περασμένο Σάββατο, να υποχωρήσει. Και για πρώτη φορά να πάει η πρόεδρος του ελληνικού κράτους στο Καστελόριζο, χωρίς συνοδεία τουρκικών F-16, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί, τίποτα δεν έχει λήξει. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να φέρει την παραβατικότητα και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς δεν έχουμε σε τίποτα να φοβηθούμε τον διάλογο, διότι είμαστε η χώρα του δικαίου. Δεν πρόκειται να υποχρεωθούμε σε διάλογο για πράγματα τα οποία δεν θέλουμε. Η διαφορά για μας, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει και το ΚΙΝΑΤ, είναι μία. Αυτή τη διαφορά θα συζητήσουμε, την εκκρεμότητα. Δεν θα ανοίξουμε ζητήματα κυριαρχίας, δεν θα ανοίξουμε κλειστά ζητήματα Λοζάνης. Δεν θα ανατινάξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θα μιλήσουμε για την ΑΟΣ όπως κάναμε με τους Αιγύπτους και με τους Ιταλούς. Και εν τέλει, εάν δεν τα καταφέρουμε, λέμε σε όλους τους τόνους, και αυτό το καταλαβαίνουν Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί, υπάρχει και η Χάγη. Γι' αυτό βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν και γι' αυτό σήμερα υπόκειται έντονη κριτική στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και υπάρχει και τεχνογνωμία μεταξύ Τουρκοκύπριων και τελειώνω. Και Τούρκο, νομίζω είναι σημαντικά αυτά που απαντά ως κυβέρνηση, ναι, αν μου επιτρέπετε. Και υπάρχει αυτή η ένταση και στο εσωτερικό της Τουρκίας και μεταξύ Τούρκων και Τουρκοκυπρίων. Τώρα για τον κύριο Σουρμελίδη είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της Κύπρου. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Γι' αυτό μαζί με τους Κύπριους θα πιέσουμε για τον μηχανισμό αυτό ασφαλείας. Τη δικλίδα ασφαλείας έναντι της τουρκικής παραβατικότητας, τώρα που έχει δημιουργηθεί το μέτωπο και είναι η χρυσή ευκαιρία. Ένα, η διερεύνηση για τους διερευνητικούς γύρους φαίνεται ότι μπορεί να ξεκινήσει σχετικά άμεσα, ακόμα και πριν ακόμα και από πριν. Το
Από τη Σύνοδο. Όχι, 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 κύριε, παρακαλώ πολύ. Πρέπει να μιλάει ένα τέταρτο ο κύριο Κερίδη. Ωραία τα λέει, αλλά να ακούσουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, να ακούσουμε τον κύριο Χστίδη, τον κύριο Βαγιανά. Κύριε Βαγιανά, σα βλέπω, χαμογελάτε. Μα κάτι να πούμε κι εμεί. Θα έρθω σε εσά, σα παρακαλώ, βοηθήστε. Εσεί είπατε να βγούμε από τον ΝΑΤΟ, να κάνουμε τη χάρη στον ΝΑΤΟ. Ελάτε, όχι, όχι, δεν θα ήθελα τέτοια αντιπαράθεση. Για το Θεό. Λέτε, ωραία τα λέει και δεν κρατιέται τώρα ο κύριο Κερίδη. Τι να κάνω, τι να κάνω. Οφείλω να σέβομαι όλου του καλεσμένου μου, κύριε Στρατάκη. Λοιπόν, το. Εγώ ένα θα του έλεγα, αλλά δεν με αφήνει να το πω. Μην το πει, δεν είναι. Είπε τόσα πολλά, 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 αλλά 30 μέρες τουρκικό σκάφο να βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν έχει ξαναματαγίνει. Τι λέτε, όχι, όχι, για πέστε μα, για πέστε μα, για πέστε μα πότε ξανάγινε. Πότε πήγε το γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ και έκανε γεώτρηση. Πού? Επεμβήθησαν και οι Ρώσεις, κύριε. Σας παρακαλώ. Και τώρα θέλω να δω τι θα κάνετε. Τον εαυτό, θα βάλει βέτο η Ελλάδα, αφού με προκαλείτε. Λοιπόν, επειδή μας τα λέτε πολύ μεγάλα. Θα βάλει βέτο η Ελλάδα για την Κύπρο, αν χρειαστεί, ναι, στην Σύνοδο. Σας λέω, λοιπόν, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν απλό σκάφος, πήγε γεωτρύπανο και γεώτρυπανο. Ακούστε, κύριε Κατρούγκαλο. Στη Γεράπετρο, το χωριό μου, τη Γεράπετρο, την πόλη μου, στη Νότια Κρήτη, δεν την ξέρετε, φρεγάτα είχαν να δουν από το 1974. Τώρα τις είδαν. Κύριε, κύριε.